Καλησπέρα σε όλους από το Μαζαράκης. Ένα αντέγοντας για τον τρίτο όμιλο της Μάστερ, οι κουρκούτες του Άρη Σαραγιονίου υποδέχονται τη γιουγκοπιάστικα του Γιώργου του Παπαγεωργίου και του Απόντος σήμερα. Σακ ατάκ. Πρώτη κατοχή της κουρκούτες. Άστεγο το πόρτο τρίποντο. Δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται σχετικά κοντά στον βαθμολογικό πίνακα. Στο 2-5 οι κουρκούτες, στο 1-7 οι λιγοπιαστικά. Την τελευταία γωνιστική και οι δύο τήθηκαν η μένη την προδούση από τον Hell Drive, δε φιλοξενούμενη από τον Merakles σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι στο σεφ. Χρόνος. Με εξάδα σήμερα οι κουρκουτσές, όπως είπαμε και με τον πρόεδρο τον Άρτο Σαρακινό, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των συμμετοχών φέτος. Από την άλλη και η Γιουγκοπιάστικα έχει παρόμοιο θέματα και σήμερα είναι με 7 παίχτες. Βέβαια πολύ μεγάλη διαφορά από το 6-7. Τριμποντάκι άστοχο από τις 45, αμυντικό rebound. Ο Κορονάκος Πίτζι. Ο Παπαγεωργίου, με τον οποίο μιλήσαμε και πριν το παιχνίδι. Τριμποντάκι ξεμαρκάριστος, αλλά άστοχος. Στην πρώτη προσπάθεια που τάξει 75 ο Πατάγιας. Νακόπουλος στις μέσες απόστασης, κοντό από τον Τσάκωνα, αμυντικό rebound και προϋποθέσεις εφονδιασμού για την Γιουγκό. Βάζει φρένο ο Κορονάκος και παίζει με πλάτη. Παντελής σταματάει τρίπλα, περνάει την μπάλα έξω, Παπαγεωργίου για τρεις. Ούτε αυτός, από τις τα πρώτα 2 λεπτά. Και η γηπεδούχη και η φιλοξενούμενη. Μπαλά βγαίνει εκτός, κατοχή περνάει ξανά στους κίτρινους. Να πούμε και το άλλο το ενδιαφέρον, το οποίο είναι το εξής, ότι οι δύο ομάδες έχουν σημαντική προϊστορία μεταξύ τους. Και ο Άρης Σαρακινός και ο Γιώργος ο Παπαγεωργίου το είπαν στις δηλώσεις τους. Είχαν βρεθεί αντιμέτωπες σε έναν τελικό πριν κάποια χρόνια στην Μάστερ, ή για να ανέβουν στη Μάστερ. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό, όπως και να έχει. Κάτι λέει αυτό και για τις δύο ομάδες, ανεξάρτητα από την τωρινή βαθμολογική της πορεία. Κορονάκος Παπαγεωργίου θα πάρει ένα σκριν, θα σπάσει την μπαλά έξω. Κορονάκος προσπίθηκε. Πίνει τα ποδιού και βρίσκει τον ελεύθερο Παπαγεωργίου. Χρόνος τελειώνει. Φάουλ χαμηλά από τον Βεϊσάκη, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πρώτο της αναμέτρησης μετά την πάροδο των πρώτων τριών αγωνιστικών λεπτών. Πατάγια στην επαναφορά. Κορονάκος Παγεωργίου. Πατάγιας, δύσκολο σουτ, άστοχο, αμυντικό rebound, ο Καρούμπαλης. Σαν επίθεση για τους κουρκούτες. Καρούμπαλης μπαλά, φτάνει χαμηλά, αλλά εκεί είναι για να κλέψει ο Δεσπότης. 0-0 στα πρώτα 3,5 λεπτά. Να
Γιανακόπουλος. Πολύ καλή αμνά, κάνει το deflection πάνω στην μπάλα και ο Κύρκος. Κορονάκος, Πατάγιας έμεινε μόνος του, το πήρε, αλλά στόχισε. Μπάλα έξω στον Καρούμπαλη. Δύσκολη βάση που για να περάσει. Ακόμα να κλέψουμε από τη Γιούγκο, η οποία αν δεν κάνει κάποιο λάθος θα έχει 2 ή 3 μέχρι στιγμής. Πίτση για εκείνη. Δεσπότης. Πατάγιας, η μπάλα περνάει χαμηλά. Από τον Κύρκο, rebound. Και η μπάλα στα χέρια του Αρτινού. Τσάκωνας. Ωραία, πάσα στο κόψιμο. Νακόπουλος, σπάει την μπάλα στη γωνία. Σέντε επίθεση για τους κίτρινους. Κορονάκης. Δεσπότης, θα περάσει, αλλά θα στοχίσει στο δεξι drive. Κόπουλος, δύσκολη πάσα, η μπάλα βγαίνει εκτός των 4 γραμμών. Κατοχή παραμένει στους Κουρκούτες. Αρτινός, άστοχος, rebound. Ο Δεσπότης. Και τώρα Κορονάκης. Θα πάρει ένα screen, θα σπάσει την μπάλα έξω. Δεσπότης για 3 στη λήξη, άστοχος. Μάχησε τα rebound, η μπάλα βγαίνει εκτός, κατοχή. Περνάει ξανά στους γηπεδούχους. Μέσα στα μούνες έξω ο Πατάγιας για την Γιούγκο. Καρούμπαλης. Ακόμα ένα κλείψιμο για την Γιούγκο. Παγιοργίου θα επιτεθεί από τα δεξιά, θα ξεφύγει και θα βάλει το πρώτο καλά της αναμέτρησης. Λίξτο το λένε. 0-2. 3-43 απομένουν στο ρολόι για την λήξη της πρώτης περίοδου. Άστοχο το τριποντάκι του Καρούμπαλη, αμυντικό rebound. Και η μπάλα ξανά στα χέρια του Πατάγια. Ένα σκηνικό που λογικά θα δούμε αρκετές φορές σήμερα. Κύρκος, Πατάγιας, Κορονάκος. Κλείνεται από 3, πάει την μπάλα έξω από Γεωργίου για 3 στη λήξη του χρόνου. 5 πόντι όλοι διαχειρός PG. Βεϊσάκης κλείνεται, βγάζει την μπάλα έξω, ξεμαρκάριστος στη γωνία, αλλά άστοχος. Ο Καρούμπαλης, 3 δεύτερα, καλάθι πρώτο και στο στρατόπεδο του Κουκουτών. Πρώτη πόντι για τον Τζάκονα. Προσπάθεια, κέρδισε χώρο και τελείωσε από τα δεξιά με ένα αποδολέ από ο Κορονάκος. Πρώτη πόντι και για εκείνον, 2-7. Φαουλ ψηλά από τον Καρούμπαλη, σωστό, για να κόψει τον εμβολιασμό. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο, στο συν 5.
η ομάδα του Παπαγεωργίου. Μπάλα στα χέρια εκείνου. Έτσι το κολσπάκι με ταμπλό. Από τρεις των βολών φτάνει τους 7 πόντους. Ο Γιώργος επιβεβαιώνει την φήμη που υπάρχει. Το λέω σε πάρα πολλά μάτς. Όποιος έχετε κάνει δηλώσεις πριν το παιχνίδι, πάντα ξεκινάει καλά. Αυτό δεν πάει να αφισβητήσει κανείς. Ακόμα ένα καλάθι ο Ισάκης. Πλάκα κάνω προφανώς. Μην το πάρει κανείς σοβαρά αυτό που είπα. Πατάγιας, δύσκολο σουτ, άστοχο. Σώζει τελικά την κατοχή ο Τσακονάς. Και τώρα ο Νακόπουλος. Ο Νακόπουλος δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον Νακόπουλο της Παρτιζάν, που πήρε στην Evolution. Φατσικά δεν βλέπω κάποια ομοιότητα. Θα ρωτήσουμε τον Άρτο Σαρακινό. '56, δεύτερα στο ρολόι. Βεϊσάκης για τρεις άστοχος, rebound ψηλά και τελείωμα από κοντά από τον Τσάκονα. Παίρνει τους 4 πόντους και μειώνει στους 3 διαφορά. Κορονάκος. Πάνω στο Παπαγιά, Παπαγεωργίου χωρίς πολλή σκέψη, άστοχο το σουτ. 26 δεύτερα, τα 24 στην διάθεση των Κουρκουτών. Λογικά θα δούμε μία επίθεση όσο μεγαλύτερη μπορούν από τους γηπεδούχους. Και κάποια δευτερόλεπτα στο τέλος, λογικά για την Γιουγκό. Λαγόπουλος. Ασπάστηκε αλλά έξω. Εξάγει άστοχος, ούτε ο Λαγόπουλος σε δεύτερο χρόνο. Σώζει τελικά ο Καρουμπαλής, ο χρόνος τελειώνει. Τρίποντο στην λήξη, κοντό. 6-9 σκορ πρώτης περίοδου. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στον Μπουρνάζη. Στο συν 3 γιουγκοπιάστηκα, πρώτη επίθεση για εκείνη. Δεσπότης, δύσκολο drive, άστοχο. Μάχη στο rebound, κατεβάζει ο Βεϊσάκης και περνάει στον Καρούμπαλη. Νακόπουλος για 3, κοντό. Rebound του Πατάγιας. Κορονάκος τρέχει. Ωραία! Ξέφυγε και τελείωσε τη φάση από τα αριστερά. Έχασα τα λόγια μου μέχρι κι εγώ. Πολύ καλή περίπτωση γκάρτ μου φαίνεται αυτή. Επίσης για τους Τουρκούτες. Ακόμα μια καλή άμυνα από τη Γιούγκο. Πατάγιας. Κορνάκης, μπάλα περνάει στην ψάκη. Ξανά στον Πατάγια, ο οποίος θα σηκωθεί και για 3, αλλά θα το χάσει. Νακόπουλος τρέχει, ξεφεύγει και τελειώνει. Ωραία τη φάση. Καλά ξεκινάνε και οι δύο ομάδες. Το Βαγιοργίου φλεταράκι. Άστοχο, το ήξερε και ο ίδιος νομίζω. Καρούμπαλης. Κόπουλος από τη γωνία, είχε χώρο αλλά δίστασε. Λεσάκης για 3. Μάχη με την πάνω, μπάλα βγαίνει εκτός. Πήγε να βιάσει ο coach. Coach Παύλα πρόεδρος, Παύλα παίχτης. Όλα τα κάνει ο Άρης Σαρακινός. Το είπα και το ίδιο, να το πω και εδώ, είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα των Κουρκουτών, το Κουρκούτες Family, όπως πει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Η παλιά ομάδα αυτή που ξεκίνησε τα πράγματα στο μπασκετάκι παίζει πλέον στην D2, έχουν όλοι τον χρόνο συμμετοχής που θέλουν, λογικά. Και οι Κουρκούτες κάνουν μια πορεία σχετικού πρωταθλητισμού,
από την άποψη ότι είναι και σε πιο απαιτητική κατηγορία μάλλον. Έχουν ράψει δύο αστάγια στις φανέλες τους. Γενικά μιλάμε για μια ομάδα που έχει μεγάλο πρωταθλητή, όπως και η Γιουγκό. Όσο εγώ λέω τα δικά μου, μία βολή πλέον για τον Λαγό. Μία στις δύο. Κορονάκος σπάσει την μπάλα στη γωνία. Ωραία, προσπίστε, σπότς έμεινε μόνος του, σηκώθηκε και ευστόχησε. Πρώτη πόντι και εκείνον ανοίγει τον λογαριασμό του με την ποντάκι. 9-14 συν 5 για την Γιούγκο. Τσάκονας θα επιτυχεί από τα δεξιά, θα κερδίσει χώρο, αλλά θα αστοχίσει ο ίδιος το rebound, Νακόπουλος. 5-4, ωραίο κόψιμο. Καλάθι όχι, φάουλ ναι, δύο βολές για τον Κωνσταντίνο. Σε πρώτη. Και η δεύτερη κατοχή παραμένει για την ομάδα του Σαρακινού. Τριποντάκι από τη γωνία, άστοχο. Δεύτερος Μεϊσάκη, Κορονάκης ανεβάζει και τρέχει, φάουλ ψηλά από το Λαγό. Δεύτερο φάουλ για τους Κουρκούτες. Μάλλον όχι, πρώτο φάουλ για τους Κουρκούτες, στα δύο ήδη η κίτρινη. Σταφάκιας για τρεις. Πολύ καλή τεχνική, τα σούτ δεν έχουν πει ακόμα. Λογικά αυτό θα μαυρίσει το χέρι του, θα είναι επικίνδυνος. Τι φλέξω πάνω στην παρακαλωτή παραμένει για τους γηπεδούχους. Μεϊσάκης Καρούμπαλης, τσακωνόδι φλουτεράκι, άστοχος, μάχης ο Βεριμπάν, κατεβάζει τελικά ο Παντάγιας. Κορονάκης, Παντάγιας, δεν έχω κάποιο λόγο να πάνε σε βιαστική επίδεση. Η κίτρινη, άστοχος ο Πιτζή, Βεριμπάν το Λαγός. Μπεϊσάκης, πάει την μπάλα έξω, τσακώνας προσπίτε, μία τρίπλα σουτ από το elbow, κοντό, ακόμα ένα επιθετικό ρυπαγό της Κουρκούτες. Λαγός, Κόπουλος, 10 δεύτερα απομένουν και ποντάκι εύστοχο από τον Ακόπουλο. Φτάνει τους 5 πόντους, high scorer για τους Κουρκούτες στα πρώτα 4,5 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Κορονάκος Πουργές ετοιμάζεται να μπει στο παρκέ. Τάγιας, Δεσπότης, Παπαγεωργίου είναι μόνος του, αλλά δεν τιμώρησε την άμυνα των Κουρκουτών. Κατεβάζει και τρέχει ο Τσάκονας. Δεν παίρνει πάση στον Ακόπουλο, κατοχή παραμένει για τους Κουρκούτες. Κόμπλος, σούπες απόστασης, άστοχο από τον Τσάκονα, Μουργιές κατεβάζει, κατεβάζει μάλλον. Κορονάκος οργανώνει. Κορονάκος κλείστηκε και πέρασε, ωραία πάσα, άστοχο το φλονταράκι.
από τον Κύρκο. Πατάγιας 8-2. Γυρνάει, σπάει την μπαλά στον Κουριέζη. Άτυχος στην πρώτη του προσπάθεια ο Νικός. Και αυτός νομίζω πάει ουσιαστικά της Γιουγκό. Τριποντάκι άστοχο με ταμπλό. Επιθετικό rebound και καλάθι σε δεύτερο χρόνο ο Τσάκωνας. Δεκατέσσερα όλα. Για πρώτη φορά νομίζω ισόπαλο το μάτς. Πατάγιας 4-2. Ο Ανάκος ξεφεύγει, ωραία, δύσκολη προσπάθεια, έστεχει με ταμπλό. Έξι πόντι για τον εξαιρετικό περιφερειακό της Γιούγκο. Βεϊσάκης γυρνάει και ευστοχή στο fade away. Μία σου και μία μου. Αλλαγές. Μέσα στα μούλης. Έξω για λίγες ανάσες. Ο Κύρκος επίθεση για τους κίτρινους. Κορνάκος άστοχος με ταμπλό. Ο ίδιος το rebound. Περάσει ωραία πάσα. Πατάγιας για τρεις, άστοχος, κατεβάζει το αμυντικό ριβάουντ ο Αρτινός. Κόπουλος από κοντά, ακόμα δύο πόντι. Καλύτεροι κουρκούτες μέχρι στιγμής, γεγονός που φαίνεται και στο σκορ. Περνάνε νομίζω για πρώτη φορά μπροστά με προβάδισμα δύο πόντων. Πατάγιας. Κορονάκος, μπαλά αυτά θα είναι έξω στον Κουριέζη. Άστοχο το τρίποντο με ταμπλό. Νέα ευκαιρία για τους κίτρινους. Δεσπότης. Δύσκολη πάσα αυτό για να περάσει. Κλέβουν οι κουρκούτες. Τρεις εναντίον ενός. Ακόπουλος με σπάσιμο αστοχή. Καταφέρνει και βγάζει την άμυνα εκεί ο Κουριέζης. Λαγός. Σάκης στο ψηλά. Ο Κορονάκος. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 104. Κορονάκος. Εύκολη δουλειά. Ακόμα δύο πόντι για εκείνον. Στους 8 ο Κορονάκος. Ξαναφέρνει το μάτς στα ίσια. Βεϊσάκης. Αθηνός, τριμποντάκι τον Ακόπουλου, άστοχο. Πατάγιας. Ο Ακόπουλος τον πιέζει, αλλά βρίσκει τρόπο να περάσει την μπάλα στον Πουργέζη. Κορονάκος κλείνει και ο Ακόπουλος πάνω του, η μπάλα φτάνει στον ξεμαρκάριστο. Αλλά άστοχο από τη γωνία. Παταγιά. Πάμε ο Κορονάκος. Είχαν να δώσουν την κίτρινη. Τελευταία 45-4. Παναφέραμε τον Ακόπουλο. Μπαλά στον Καρούμπαλ και από εκεί ξανά στον Ακόπουλο. Σάκης έμεινε μόνος, σηκώθηκε για τρεις και το φλάτωσε. (Κοσίνα) 18. Κορονάκος σου για τρεις, έστωπο ο Δεσπότης.
δεύτερο τριμποδάκι εκείνων. 7 δεύτερα στο ρολόι, 21 όλα. Βεϊσάκης Καρούμπαλης, Βεϊσάκης από τη γωνία. Θα ευστοχίσει με τα μπλοκ, θα δώσει προβάδισμα 3 πόντων στους Κουρκούτες στο τέλος του πρώτου μέρους. Δεύτερο μέρος εδώ στο Μπουρνάζι. 24-21 μπροστά με συν 3 οι Κουρκούτες. Πρώτη επίθεση για εκείνους. Κόπουλος, μπαλά χαμηλά, Καρούμπαλης με ταμπλό, ανοίγει το σκορ του δεύτερου μέρους. Κορονάκος, μπαλά χαμηλά στον Δεσπότη και από εκεί στον Πατάγια. Τον Γεωργίου με φλωτεράκι, άστοχος, ριμπάντο Βεϊσάκης. Τσάκωνας Βεϊσάκης. Μπαλά, δεν θα περάσει. Καμπλά. Ακόμα να κλείσουμε για τη Γιούγκο. Πατάγιας προσπίθηκε, πέρασε την μπαλά. Στη γωνία, εύστοχος ο Φίτζι. Στην αρχή του ίδιου δεκαλέπτου. Δεύτερη τριποδάκι για εκείνον, συνολικά έχει 10 πόντους. Ακόμα στο rebound, 14 για τους Κουρκούτες. Βεϊσάκης από τη γωνία, εύστοχος και αυτός. Χρειάστηκαν ένα εξαλεπτάκι στην αρχή και οι δύο ομάδες, από εκεί και πέρα βλέπουμε θέαμα αντάξιο και της ιστορίας και της ποιότητας των δύο ομάδων. Κόπουλος από κοντά, γκολ, φάουλ. Βολή. Τρίπαν τον Δεσπότης, η μπάλα στον Πατάγια. Κορονάκος. Σάχνει την πάσα, σπάει την μπάλα έξω στον Πατάγια. 4 δεύτερα στο ρολόι. Φλουτεράκι κοντό από τον Δεσπότη, ριμπάν τον Αγκόπουλος. Κόπουλος, δύσκολη πάσα που για να περάσει, μπάλα θα βγει εκτός από πόδια κίτρινων. Επαναφορά από την baseline για τους Κουρκούτες. Βεϊσάκης για 3. Ακόμα ένα θετικό rebound για την ομάδα του Σαρακινού. Μπάλα στη γωνία στον Ακόπουλο. Ούτε αυτός θα ευστοχίσει. Τι πήγε να κάνει εκεί πέρα, σαν να κάρβωνε. Αν σκονόταν εκεί πέρα 5 πόντους πιο ψηλά ο Τσάκωνας, θα ήταν σαν να κάνει. Πώς το λένε, follow κάθωμα. Κάπως έτσι πήγε. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 4 διαφορετικοί σκόρερ από πλευράς γηπεδούχων στα πρώτα 3 λεπτά. Είναι 9-33-24. Παπαγεωργίου
για 3. Το φλάτσος έχει αυτό. Τρίτο τριποντάκι για εκείνον. Φτάνει τους 13 και μειώνει στους 6 για τη Γιούγκο. Νακόπουλος, give and go για 3. Εύστοχο ξανά από την γωνία. Και αυτός με τη σειρά του. Στους 5 τώρα στο τρίτο και έχει βάλει και 7 στο δεύτερο. Σύνολο 12 πόντι. Στο κασέ του Κορονάκος κλείνεται και κερδίζει το φάουλ. Πανακόπουλος θα το χρεωθεί. Μέσα ο Σταμούλης, εξοπιός ο Κύρκος. Κορονάκος πατάκια στο σκέφτηκε, σηκώθηκε και το έβαλε. Το χρειάζονταν οπωσδήποτε αυτό το τρίποντο και ο ίδιος ο Πατάγιας και η Γιουγκό. Πρώτα για την ψυχολογία του, η δεύτερη για να μειώσουν εκ νέου στο σκορ 36-30. Είναι τώρα σαν να γέρνει με την Γιουγκό, έβγαλε και την άμυνα και μπορεί να μειώσει ακόμα περισσότερο ο Κορονάκος. Πάει πολύ γρήγορα, σε φεύγει 2 και 3 και κερδίζει καλάθι και φάουλ. Τι κάνει ένα απλό σουτ. (Κι) 36-32 ξέσπασμα για τους κίτρινους. Μέσα και η βολή. Μειώνουν στις 3. Μέσα σε 2 λεπτά οι κίτρινοι. Νακόπουλος, Λεσάκης, τριποντάκι εύστοχο ξανά από τα 6.75. Λογικό από τριποντάκι είναι. Από τις 45 μοίρες διαχειρός Αρτινού. Πέντε λεπτό στο ρολόι. Κορονάκος παίζει με πλάτη, βγάζει την μπάλα έξω τον Δεσπότη. 6 δεύτερα. Πατάγιας, δύσκολο σουτ, θα κερδίσει το φάουλ. Για να δούμε πόσο μπορείς να εκτελέσει. 2 βολές, πατώσε τη γραμμή. Αλλαγές. Μέσα ο Λαγός. Ο Καρουμπαλής. Μέσα η πρώτη. Φτάνει τους 5 Πατάγιας. Μέσα και η δεύτερη. Τώρα φάνει στους 5. Είναι και 4. 39-35. Νακόπουλος. Ο Ισάκης θα σκοφεί για 2 και θα ευστοχίσει ξανά. Έχουν βρει κατά καλά ρυθμό και οι δύο ομάδες. Ο Ισάκης φτάνει. Εφτά. Και 8 μας κάνει 15. Τριποντάκι ξανά από Παπαγεωργίου. Φοβερό τρίτο δεκάλεπτο. Να υπενθυμίσω ότι το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με σκορ 6-9. Τώρα έχουμε φτάσει ήδη κοντά στις 40 και για τις δύο ομάδες. Φοβερή επιθετική συγκομιδή. Βεϊσάκης. Κόπουλος θα σηκωθεί για 3, θα αστοχίσει. Rebound ο Βεϊσάκης. Ποιος παίζει με πλάτη. Σπάει την μπάλα στον Τσάκωνα. 5 δεύτερα Τσάκωνας. Φάουλ χαμηλά. Το φάουλ το χρεώνεται ποιος. Ο
τριποντάκι άστοχο από την κορυφή διάχειρο Σαρτινού. Τρέχει και κοστά στο ρολόι. Κορονάκος είστε στο μοσκοφή για δύο, πέρασε την μπάλα στον Παπαγεωργίου. Μπλοκ με το πόδι, ποδοσφαιρικό έβαδο από τον Ακόπουλο. Πάλα φορά από το πλάγια τη Γιούγκο. Κορονάκος. Πάλα χαμηλά στον Δεσπότη, ο οποίος κλείνεται από δύο. Σπάει την μπάλα ξανά έξω από εκεί που την πήρε. Πατάκιας για τρεις. Στέκεται πολύ άτυχος. Ριμπάουντ ο Λακόπουλος. Βεσάκης. Σπάσα κλέβει ο Παπαγεωργίου. Αντιαθλητικό φάουλ. Δύο βολές για το Θεάτη Γιούγκο. Μπορούν να μειώσουν κάλλιστα και στον πόντο, ακόμη και να ξεπεράσουν στο σκόρ οι φιλοξενούμενοι. Τι θέλω και μιλάω, τον μάτι αυτό τον PG. Και 40 Πατάγιας έμεινε μόνος του και τιμώρησε την επιλογή των Κουρκουτών. Τα λέγαμε και προηγουμένως. Time out, ο Άρης Αραγκινός 41 όλα. Επιστροφή με το time out, 41 όλα. Λουσιότατο πραγματικά, χαίρεσαι να το βλέπεις. Αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Πολύ καλή άμυνα ψηλά στον Καρούμπαλη. Βεϊσάκης δίστασε να σωθεί για τρεις. Πέρασε την μπάλα χαμηλά. Τσάκωνας δεν βρήκε το χώρο που ήθελε. Ριμπάουντ ο Πατάγιας. Κορονάκος. Πατάγιας. Θα περάσει την μπάλα χαμηλά στον Δεσπότη. Πατάγιας αποδέπτει τον Βολόν. Άστοχος. Ριμπάουντ ο Αρτινός, ο οποίος τρέχει αλλά χάνει την μπάλα. Κορονάκος φεύγει στον εφοδιασμό. Κερδίζει το φάουλ αλλά δεν βάζει το καλάθι. Περίοδο Κορονάκος. Μέσα και η δεύτερη. Λαγός για τρεις κοντό. Σώζει την κατοχή ο Τσάκωνας. Αλλά κάνει λάθος πάσα, κλέψιμο ακόμα ένα για τους κίτρινους. Εξαιρετική ραχιαία και καλά σε εμβιασμό. Πού τον βρήκαν τον Κορονάκο. Ακόμα ένα highlight. Μάλλον πιθανό highlight. Εγώ το στείλω από εκεί και πέρα. Ενημερώνω ότι έχω ήδη δύο από τον εκρηκτικό τον guard της Γιούγκο. Τριποντάκι ο Νακόπουλος. 44-45 τελευταίο λεπτό. Oh,
Το Ρωνάκος Στοκοκολοματικής που είναι Ακόπουλος τρέχει. Ξεφεύγει το μοσοπικό αντίπαλο, πάει μέχρι μέσα και κερδίζει το φάουλ. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 7 πόντοι στην τρίτη περίοδο για τον Ακόπουλο. Συνολικά έχει 14. Τελευταίο μισό λεπτό. Πατάγιας Παπαγεωργίου θα ξεφύγει από το κέντρο, θα περάσει φοβερή πάσα στον Κύρκο. Όλα τα λεπτά είναι ασίς του Γιώργου. Τους ξεγέλασε και τους δύο, 16-15 μάλλον δεύτερα στο ρολόι, 46-47. Νακόπουλος δύσκολη πάσα που πήγε να περάσει, ακόμα μια άμυνα από την Γιούγκο. 5 δεύτερα, Παρονάκος η μπάλα θα βγει εκτός από τα χέρια του. 2,2 στο ρολόι. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ κίτρινη. Για να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν. Δεν το δέχει τώρα, για να δούμε. Μπα και λάθος. Ό,τι βλέπω οι κίτρινοι έχουν την κατοχή. Για να δούμε αν θα ευστοχήσουν. Παπαγεωργίου, τρίπλα σουτ. Βεϊσάκης κάνει φάουλ με 0,01 να απομένουν. Και πρέπει 46-48 συν 2 για την Γιουγκοπιάστικα. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Μαζαράκης. Συν 2 για την Γιουγκοπιάστικα, η οποία έχει την πρώτη επίθεση. Κορονάκος ξεφεύγει ωραία και κερδίζει τις δύο βολές. Επιμέρους σκορ της περίοδου. Το μάτς λογικά θα κρυφθεί στο τέλος. Δεν βλέπω κάποια από τις δύο ομάδες, έτσι πως έχουν πάει τα πράγματα, να μπορεί να ξεφύγει σημαντικά στο σκορ. 2-2 Κορονάκος. Νακόπουλος Αρτινός. Βεϊσάκης ψάχνει την πάσα. Έχει μετά το Παγγελίου, γυρνάει, αλλά αστοχή. 9-14, διαχειρώσει Σάκωνα. Αρτινός θα πάει να σύνει από το Βεϊσάκη, θα περάσει από τα δεξιά. Πολύ δύσκολο λέει, άστοχο. Λιβάντο Κορνάκος, ποιος κλείνεται και από δύο. Και κερδίζει το φάουλ του Αρτινού. Τρίτο φάουλ για τον Στάθη. Κάπως έτσι ξεκινάει το πρώτο λεπτό του πιο σημαντικού δεκαλέπτου Παπαγεωργίου. Αυτός για τρεις. Και πάμε του Τσάκωνας. Μπάλα στον Ακόπουλο. Τσάκωνας δύσκολο φαίνεται αγωγή άστοχο.
Έσωσε, αλλά πέρασε την μπάλα στα χέρια Κουρκουτών. Ο Κύρκος Στεφανός. Μπάλα θα μείνει στα χέρια του Αρτινού. Πάρα πολύ καλή άμυνα από την Κιούγκο. Καλή άμυνα ρε, μπράβο, μπράβο. Κορονάκος. Πολύ καλή από τον Ακόπουλο, ο οποίος θα κλέψει. Ενός καθαρή άμυνα, κλέψιμο από τον Παπαγεωργίου. Σποτ στην άλλη πλευρά, αστοχή, ριμπάνο Βεϊστάκης. Επιβλήνω φάουλ για δύο βολές για τον Τσακονά. Ο Παπαγεωργίου θα το χρεωθεί. Μέσα η πρώτη, μέσα η δεύτερη μάλλον, μία στις δύο. Πρώτη πόντι στην τελευταία περίοδο και για τον Γιώργο. 47-50. Πατάγιας στην κερδοσού, την μπάλα πέρασε στον Παπαγεωργίου, ο οποίος συνεχίζει το βιολάκι του. Πόσα έχει βάλει σήμερα. Λοιπόν, έχουμε και λέει μένα στο πρώτο, 3 στο τρίτο και ένα τώρα. Μας κάνουν 5, δεν το λες και άσχημα. Από τον Τραολά, ο Λαγός. Βάλω στο Ματάγια. Στέφανος θα περάσει την μπάλα στον Δεσπότη, ο οποίος θα εκτοχίσει και αυτός για 3. Time out. Οι Κουρκούτες, 47-53. Επιστρέφουμε το time out, 47-56 το σκορ. Συν 9 πλέον για την Γιούγκο. 2 τριμποντάκια, ένα του Πατάγια και ένα του Δεσπότη. Την έχουν βάλει στο σημείο που βρίσκεται τώρα. Λάγιος κλείστηκε εκεί πέρα την μπαλά. Έχει τον Τσάκονα. Το δεύτερα. Άστοχο από την κορυφή, rebound ο Κύρκος, η μπάλα στα χέρια του Κορονάκου. Κανένας λόγος βιασύνης πλέον για τη Γιούγκο, η οποία θεωρητικά πρέπει να παίξει με τον χρόνο από το εξής. Στη θεωρία βέβαια είναι όλα αυτά. Κορονάκος, 4-4 σε αιζολές το κατάστασε ο περιφερειακός των κίτρινων. Όμως τελειώνει, η μπάλα θα του μείνει στα χέρια, πάρα πολύ καλή άμυνα ο Τσάκονας. Νακόπουλος, ευκαιρία να μειώσουν οι Κουρκούτες. Τσάκονας. Λάγιος από κοντά, ευστοχή. Ανάσα για το μάδο Φαραγκινού. Λάγιος ρε φίλε, Βεϊστάκης λέγεται ο άνθρωπος. Τον βάφτισε κι αυτόν. Πατάγιας για 3, κοντό. Μακρινό rebound από τις Κουρκούτες, η μπάλα στα χέρια του Μακόπουλου. Λίγο βιαστική επίθεση. Τελευταίο πεντάλεπτο, 49-56, Κορονάκος. Παπαγεωργίου βγαίνει ψηλά ο Τσάκονας.
Κόπουλος, μπάλα στη γωνία. Άστοχος ο Δεσπότης, rebound ο Κορονάκος. Τσάκανος τον πιέζει ψηλά. Περνάει πάντα κάτω από το screen. Έχουμε φάουλ, το οποίο είναι χαμηλά. Επαναφορά από το πλάι για το Γιουγκό. Παπαγεωργίου. Τάγιας. Σπάς την μπάλα έξω στον Γιώργο, άστοχος εκείνος. Κύρκος στο rebound, κερδισμένο φάουλ και δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Στο δεύτερη μία στις δύο. Νακόπουλος, πολύ καλή άμυνα και κλέψιμο από τον Γιούγκο, η οποία πρέπει να έχει σίγουρα πάνω από 10 μέχρι τώρα. Ένας από τους λόγους που βρίσκεται μπροστά στο σκορ είναι η πολύ καλή άμυνα, κυρίως στις πρώτες πάσες. Διευθυνδιάζει που κερδίζει στη συνέχεια. Συμπλεμμένα από τα καλά τους Κουρκούτες, στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Κορονάκος. 6 η πρώτη. Το 49-57 θα παραμείνει. Έξω και η δεύτερη rebound ο Λακόπουλος. Αρτινός. Μπάλα φτάνει στα γιατί ψάχνω για από εκεί στον Βεϊσάκη. Βεϊσάκη δύσκολη προσπάθεια, κερδισμένο φάουλ και δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Φτάνει τους 4 στην τελευταία περίοδο ο ψηλός. Πεντέλα 57. Φοβερό βλόγα από πίσω του Αρτινού, αλλά με φάουλ. Πρέπει να βρει και το χέρι του. Τη γωνία που είμαι εγώ. Λογικά χάνω κάτι. Το έχω πει και εγώ πάρα πολλές φορές και είναι και το σωστό. Ότι αν εμείς οι speaker βλέπουμε ένα από εδώ, οι ρεφ που βρίσκονται μέσα στο παρκέ βλέπουν χιλιά. Οπότε πάντα το call εκείνον είναι το σωστό. Μέσα η πρώτη Βατάγιας. Μέσα και η δεύτερη. Κάνουν τους 5 πόντους στην τελευταία περίοδο. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά απομένουν. 51-59, αν θα βγάλει αντίδραση η ομάδα του Σαρακινού θα την βγάλει τώρα. Πεσάκης για δύο, άστοχος, rebound και η μπάλα για τον Πατάγια. Παπαγεωργίου. Κανένας λόγος βιασύνης πλέον για τους κίτρινους. Δεσπότης προσπίθε, σε φεύγει από τα αριστερά, σηκώνεται ψηλά και τελειώνει εξαιρετικά τη φάση. Στους 5 και εκείνος. Σακόπουλος, Τσάκωνας. Αρτινός θα σκοθεί από κοντά, θα στοχίσει με ταμπλό. Λοιπόν, ο Κορονάκος. Διαχείριση θέλουν πλέον από εδώ και στην κίτρινη την υπέρβαση οι Κουρκούτες. Πατάγιας
Τέσσερα δεύτερα απομένουν. Βάλουν τώρα μείνουν τέσσερα. Κύρκος από κοντά. Εύστοχος. Όλα κινούν ρολόι για τη Γιούγκο. Κύρκος στους τρεις. Παπαγγεριού στους πέντε. Δεσπότης στους πέντε. Και Κορονάκης στους δύο. Κορονάκος μάλλον. Στους δύο. Λακόπουλος, Φλωτεράκη. Άστοχο και αυτό. Φάουλ. Το οποίο παραδέχεται και ο Δεσποτής. Τρίτο για τη Γιούγκο. Επαναφορά από την baseline για τους Κουρκούτες. Ακόπουλος. Βεϊσάκης, Τσάκωνας. Πάρα στον Ακόπουλο, στον Βεϊσάκη. Ακόπουλος στο rebound. Καθαρή άμυνα και μπλοκ ο Γορονάκος. Σαν να ξεκινούν να πέφτουν τίτλοι τέλους. 51-63. Δεσποτής. Παπαγεωργίου. Κορονάκος, μπάλα στη γωνία σου. Από τον Δεσπότη, έστω και αυτό. Γεννούν και τα κοκόρια τους. Πεντένεξι 100 δεύτερα κατά το τέλος. Δύο βολές, τις οποίες θα εκτελήσει ο Νακόπουλος. Σε δεύτερη θα πιέσουν ψηλά, λογικά και καλά θα κάνουν οι Κουρκούτες. Κορονάκος. Φάουλ επιθετικό. Πολύ καλά στήθηκε και το κέρδισε και ο Τσάκωνας. Ενάμιση λεπτό, 56-56. Τσάκωνας λίγο ψηλή, πας που καταφέρνει και την κρατάει στο μπροστά μέρος του γηπέδου. Αρτινός για τρεις. Η μπάλα θα του κλείσει το μάτι και θα πέσει εντός του καλαθιού. Πίεση ψηλά από τους Κουρκούτες. Πρέπει να περάσει το κέντρο. Οι κίτρινοι θα το κάνουν με τον Πατάλια να βάζει φρένο. 1 και 10. Πέντε δεύτερα. Κορονάκος, μπάλα έξω, Αγιοργίου μόνο στη συλλήξη. Το σουτ είναι εκ πρόθεσμο, σωστό. Ένα λεπτό ακριβώς. Πέντε πέντε έξι δέξι. Νακόπουλος. Εισάκης θα σηκωθεί για τρεις. Θα το χάσει, λιμπάνω Τσάκωνας. Νακόπουλος. Προσπίτε, πάει την μπάλα έξω, Τσάκωνας. Δεν περνάει πάς του, κλέψιμο από τη Γιούγκο, λάθος πάσα ο Κορονάκος. Στο πρώτο τριποντάκι, Κόμπλος στο rebound και στο σπίτι και τελειώνει τη φάση από κοντά. Πάνω στον Πατάγια, Τσάκωνας το χρεωθεί, πέμπτο. Το τελικό σκορ με να μάθουμε. Μέσα η πρώτη. 56-56. Και η δεύτερη. Τελευταίο μισό λεπτό. Από τη γωνία. 22 δεύτερα στο ρολόι. Γιούγκο θα προχωρήσει επίθεση. Τέλος παιχνιδιού, δεύτερο ροζ για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι φεύγουν από τον Μπουρνάζι νικητές με 57-68.